Κυρία Πρόεδρε, κύριοι Σύμβουλοι, θέλουμε αρχικά πριν μπούμε στην ημερήσια διάταξη ως Λαϊκή Συσπήρωση να καταγγείλουμε εδώ από το Βόλο την απρόκλητη προσχεδιασμένη τραμπούκικη επίθεση στο Δημοτικό Σύμβουλο της Λαϊκής Συσπήρωσης του Βόλου, Κώστα Γαργάλα, από μασκοφόρο Δημοτικό Σύμβουλο της Παράταξης του Δημάρχου κ. Μπέου, την περασμένη Παρασκευή μέσα στα γραφεία της ΔΕΙΑΜ, που είχε σαν αποτέλεσμα τον τραυματισμό του και την εισαγωγή στο νοσοκομείο. Αυτή η τραμπούκικη επίθεση αποτελεί το αποκορύφωμα της στάσης του ίδιου του Δημάρχου όλο το προηγούμενο διάστημα. Είναι η εφαρμογή στην πράξη με μια εγκληματική κίνηση τη στοχοποίηση των Δημοτικών Συμβούλων του ΚΚΕ, των απειλών και του υβριστικού λόγου του, που συνεχίζεται και μετά την τραμπουκική επίθεση και σήμερα του Συμβούλου της Παράταξής του, γιατί ενοχλείται προφανώς από τη δράση της Λαϊκής Συσπήρωσης που αποκαλύπτει και αντιπαλεύει την αντιλαϊκή πολιτική και της Δημοτικής Αρχής του Βόλου. Μια Δημοτική Αρχή που προσφέρει τις καλύτερες υπηρεσίες στο σύστημα, καθώς στηρίζει όλα τα αντιλαϊκά μέτρα, κρίσιμες επιλογές του κεφαλαίου, όπως για παράδειγμα η επένδυση του LNG, η κάψη των σκουπιδιών, η μετατροπή του Βόλου και της ευρύτερης περιοχής σε αμερικάνικη βάση και πάει λέγοντας. Γι' αυτό βρίσκεται εδώ και χρόνια ασυλία και στήριξη από την κυβέρνηση και τη σημερινή και προηγούμενες. Οι εκλεγμένοι λοιπόν της Λαϊκής Συσπήρωσης, πρέπει να το πούμε και εδώ, δεν τρομοκρατούνται, θα συνεχίσουμε ανυποχώρητα το μέτωπο απέναντι στην αντιλαϊκή πολιτική. Απαιτούμε να δρομολογηθούν εδώ και τώρα όλες οι ενέργειες για τη δίωξη και την παραδειγματική καταδίκη του δράστη, να καταδικαστεί με σαφήνεια και από την πλευρά της Περιφερειακής Αρχής και όλες τις παρατάξεις του Περιφερειακού Συμβουλίου αυτή η τραμπούκικη επίθεση ενάντια στον Κώστα Γαργάλα και η απαράδεκτη τακτική της Δημοτικής Αρχής Βόλου. Σας ευχαριστώ.